Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Πάνος Ξενοκώστας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX, είναι ο άνθρωπος που ανέλαβε να δώσει ξανά ζωή στο ναυπηγείο Νεόριο της Ήρου. Έλληνες και ξένοι πλοιοκτήτες δείχνουν την εμπιστοσύνη τους στο ναυπηγείο, του οποίου ο στόχος για το 2020 είναι να πιάσει 120 με 150 πλοία, δίνοντας μια μεγάλη ανάσα στην τοπική κοινωνία με 500 θέσεις εργασίας και με πρόβλεψη οι θέσεις αυτές να ξεπεράσουν τις 1000 στο μέλλον. Ποιος είναι όμως ο Πάνος Ξενοκώστας που έβαλε ξανά στο χάρτη το έμπρακτο ενδιαφέρον των Αμερικανών για επενδύσεις στην Ελλάδα, ποια η σχέση του με την Έλληνο-Αμερικανική κοινότητα και ποιο το μήνυμά του στους Έλληνες ομογενείς επενδυτές? Θα τα μάθετε όλα ευθύς αμέσως στο θέμα που ακολουθεί, μιας και το Hellenic DNA βρέθηκε στην πανέμορφη Σύρο. Εγώ καταρχήν σπούδασα και τέλειωσα τη αεροναυπηγός, σχολή Κάρων, ήμουν Έλληνας αξιωματικός για λίγα χρόνια. Πήρα μέρος σε διάφορες ασκήσεις, νατοικές, είχα διάφορες μεταεκπαιδεύσεις, έκανα και τα μεταπτυχιακά μου στο IUKB, το Ελβετικό Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια κάποια στιγμή ήταν πολύ μικρός ο χώρος της αεροπορίας για να με χωρέσει. Είμαι γενικά ανήσυχος άνθρωπος, οπότε αποφάσισα να φύγω, να παραιτηθώ χωρίς σύνταξη. Μάλιστα, πλήρωσα κιόλας για να φύγω. Για να ξεκινήσω τις δικές μου επιχειρήσεις, όπως και έκανα. Ξεκίνησα στην Ελλάδα, ξεκίνησα να κάνω δουλειές στην περιοχή, στη Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή. Συνεργαζόμουν πάρα πολύ με αμερικάνικες εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας και γενικά από ένα σημείο και μετά με τράβηξε πάρα πολύ ο τομέας των προβληματικών επιχειρήσεων, δηλαδή κάτι που είναι προβληματικό, πώς το φτιάχνουμε. Επειδή είχα πολύ στενές συνεργασίες λοιπόν με την Αμερική, από ένα σημείο και μετά ήταν μονόδρομος να μετακομίσω και εκεί με την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και τα τέσσερα παιδιά μας. Επιλέξαμε τη Νέα Υόρκη γιατί είναι, για όσους δεν το ξέρουν, είναι εκεί που γίνονται όλα. Αν πετύχεις, λένε, στη Νέα Υόρκη μπορείς να πετύχεις παντού. Εδώ θα βάλω μια παρένθεση. Εγώ πιστεύω ότι αν πετύχεις στην Ελλάδα μπορείς να πετύχεις παντού. Είναι πολύ πιο απλά στη Νέα Υόρκη τελικά από την Ελλάδα. Στη Νέα Υόρκη λοιπόν έγινε η επιλογή γιατί εκεί είναι οι επενδυτικοί οργανισμοί, εκεί είναι αυτό που χρειάζεται ένας επιχειρηματής για να αναπτυχθεί, την καύσιμη ύλη που είναι το χρήμα. Βέβαια, στη Νέα Υόρκη αυτό ήταν το πρώτο κίνητρο, βρήκα μια πολύ μεγάλη ομογένεια. Η Εκκλησία στηρίζει τον Ελληνισμό στην Αμερική. Η Εκκλησία στήριξε την Ελλάδα ακόμα και μέσα από τα κρυφά σχολιά, μέσα από την ιστορία της, να μπορεί να υπάρξει ακόμα και η γλώσσα. Καθημερινά κάνει ένα τεράστιο κοινωνικό έργο και στο οποίο όλοι πρέπει να βοηθούμε. Είναι μέσα στο DNA μας, εξού και η εκπομπή σας. Να κάνουμε πράγματα στον τόπο στον οποίο καταγόμαστε ή έχουμε γεννηθεί. Η σκέψη συγκεκριμένα για το κομμάτι των ναυπηγείων, αυτό που είμαστε εδώ σήμερα στο Νεόριο, γεννήθηκε πριν περίπου 2 χρόνια και ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων, με κύριο συστατικό τη συνάντηση που είχα με ανθρώπους που εκπροσωπούσαν την εταιρεία η οποία ήταν σε μια διαδικασία πτώχευσης, τους εργαζόμενους οι οποίοι ήρθαν και με βρήκαν και μιλήσαμε και το πρόβλημα που υπήρχε, ένα τεράστιο πρόβλημα που θα έλεγα ότι είναι σε όλο το μήκος και πλάτος των ναυπηγείων της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, εκτός από πολύ λίγες εξαιρέσεις, ότι τα ναυπηγεία δεν δουλεύαν. Τα ναυπηγεία ήταν μια ανταγωνιστικά και απ' την άλλη ο κόσμος εδώ, οι εργαζόμενοι ήταν περίπου 2 χρόνια, φτάναν και 2 χρόνια απλήρωτοι. Το ναυπηγείο ήταν περίπου 1 χρόνο κλειστό, 1,5 χρόνο κλειστό, ενώ τα τελευταία 5 χρόνια υπολειτουργούσε. Αυτό ήταν το πρόβλημα και από την άλλη μέσα από το πρόβλημα υπήρχε μια μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε το πρόβλημα πρόκληση και την πρόκληση πάνω να βρούμε λύσεις και να μπορέσουμε κάτι το οποίο τα τελευταία 30-40 χρόνια δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά, κάτι το οποίο αποτελεί μάλλον πρόβλημα για την ελληνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες, να βρούμε μέσα από αυτό την επόμενη μέρα του ένα καινούριο όραμα που θα έδινε ξανά στα μάτια όλων των ανθρώπων την ελπίδα
Και απ' την άλλη, ρεαλιστικά και πάνω σε, με ρεαλιστικούς τρόπους και αντικρίζοντας την αλήθεια και την πραγματικότητα, να χτίσουμε κάτι το οποίο τα επόμενα 30-40 χρόνια και τα επόμενα 2-3 χρόνια να μπορεί να γίνει ένας πυλώνας ανάπτυξης και ευημερίας καταρχήν για τον άνθρωπο, γιατί αν δεν ξεκινάει από τον άνθρωπο, δεν μπορεί να καταλήξει πουθενά αλλού. Και επιπλέον, αφού καταλήξει για τον άνθρωπο, να καταλήξει για τους επενδυτές μας, για εμένα τον ίδιο ως επενδυτή, αλλά κυρίως ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πέσει η ευθύνη, η τελική ευθύνη, αυτό το πράγμα να λειτουργήσει και να λειτουργήσει σωστά. Να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος και να μπορέσει να έχει αυτό που λέμε αειφορία. Για να γίνει η αλλαγή που όλοι θέλουν και κουβεντιάζουν μέσα στην Ελλάδα, πρέπει να γίνουν αλλαγές. Και για να γίνουν αλλαγές, πρέπει να έρθουν και άνθρωποι από το εξωτερικό, Έλληνες ομογενείς, εδώ και να επενδύσουν και να τολμήσουν. Δεν θα πρέπει να κρίνουν ή να παίρνουν αποφάσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα, για τα πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα, με βάση αυτά που έχουν δει ή βλέπουμε στην Αμερική. Ο κάθε τόπος έχει διαφορετικά θετικά, διαφορετικά αρνητικά. Πρέπει να ξεχάσουν όλα αυτά που ξέρουν και να έρθουν εδώ με ανοιχτό μυαλό, να βρουν τους ανθρώπους που θα συνεργαστούν, το όραμα, και να το δούνε μακροπρόθεσμα. Μην το δούνε ούτε βραχυπρόθεσμα, ούτε μεσοπρόθεσμα. Όπως επίσης να απαλείψουν μέσα από τα ισόψυχά τους αυτό που λέμε country risk. Η Ελλάδα πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, πέρασε από πτώχευση της ουσίας, δεν βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κινδύνευσε ούτε μία στιγμή εν της πράγμαση, όχι πώς μπορούν να μεγεθυνθούν τα προβλήματα μέσα από τα media ή μέσα από κακόβουλους. Οπότε δεν υπάρχει θέμα country risk και αυτό πρέπει να το βγάλουν από μέσα τους. Πρέπει όλοι να πάρουν την απόφαση να το κάνουν, γιατί εδώ η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος τόπος. Έχει καταρχήν ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ εργατικοί, είναι φιλότιμοι, είναι γνώστες, έχουν υψηλή εξειδίκευση. Είμαστε γεωπολιτικά ή αν θες και γεωγραφικά σαν Ελλάδα στο καλύτερο σημείο της Ευρώπης, στο καλύτερο σημείο της Μέσης Ανατολής, στο καλύτερο σημείο της Μέσης Αφρικής. Είμαστε στη μέση που συμβαίνουν όλα. Θα έλεγα ότι πρέπει να το πάρουν απόφαση πραγματικά και να κάνουν αυτό που κάναν πάντα οι Αμερικάνοι, οι γηγενείς. Η Αμερική έγινε η Αμερική γιατί δεν στάθηκε ποτέ μέσα στην Αμερική. Ήταν οι πρώτοι εξευρυντές, οι πρώτοι τολμηροί που τόλμησαν να κάνουν επενδύσεις και να αναπτυχθούν σε χώρες πολύ πιο δύσκολες από την Ελλάδα. Μην πω για την Αφρική, για τη Μέση Ανατολή, μην πω χώρες πολύ δύσκολες. Άρα η Ελλάδα μάλλον μοιάζει παράδεισος δίπλα σε αυτές τις χώρες. Οπότε το μόνο που θα πρέπει, που του συστήνω εγώ ανεπιφύλακτα, είναι με το σωστό βήμα και πλάνο, πρέπει να κάνουν αυτό το βήμα, γιατί η γέφυρα μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας μπορεί να γεννήσει ένα νέο Ισραήλ στην περιοχή, που σημαίνει καινοτομία, σημαίνει τεχνολογία, σημαίνει ευημερία. Και για να γίνει αυτή η γέφυρα, ο μοναδικός θετικός κρίκος, ισχυρός θετικός κρίκος μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής είναι η ομογένειά της. Καταρχήν, μπράβο σου, γιατί βρέθηκε στη Σύρο. Μπράβο σου, γιατί γενικά κυνηγώντας να το κάνεις αυτό, είμαι βέβαιος ότι όπως και στη δική μου την περίπτωση δεν έχουμε εύκολα προγράμματα. Στεναχωριέμαι για αυτό που το λέω, αλλά μπράβο σου, γιατί τελικά αυτό που χρειάζεται, το βήμα μας το δίνεις και το χρειάζεται η Διασπορά και το χρειάζεται ο ελληνισμός να μάθει αυτές τις μικρές ιστορίες που μπορεί να εμπνεύσουν κάποιους. Εύχομαι κάθε επιτυχία και από εδώ λέω ότι θα στηρίξουμε την προσπάθειά σου και προσωπικά και εταιρικά, αλλά από εκεί πέρα και με οποιονδήποτε μπορούμε να συνομιλήσουμε, γιατί χρειαζόμαστε τέτοια βήματα.